Αυτά έγιναν στο κύπελο. Απευθεία σύνδεση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μόλις έφτασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Πανιωνίου, ο οποίος θυμίζω επιστρέφει σε επαγγελματικές κατηγορίες μετά από 4 χρόνια. Ο Ντένις Τσερίσεφ αποθεώνεται από τους φίλους του Πανιωνίου. Στο αεροδρόμιο βρίσκεται ο Λεωνίδας Καζνέτσι. Λεωνίδα, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Μόλις αυτή τη στιγμή έφτασε ο Ντένις Τσερίσεφ και μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Πανιώνιο. Να μην το ξεχνάμε, για τον Πανιώνιο της Β' Εθνικής, που θέλει να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή η μεταγραφή δείχνει τις προθέσεις του. Εδώ βρίσκονται οι φίλαθλοι της ομάδας, τον υποδέχτηκαν, του πέρασαν και ένα κασκόλ στο λαιμό. Τον βλέπουμε να το απολαμβάνει κιόλας, Λεωνίδα. Έχει βγάλει εικόνες, το κινητό και τραβάει. Το απολαμβάνει. Από την πρώτη στιγμή τον είδα από το αυτοκίνητο, είχα βγάλει το κινητό του να αποθανατήσει αυτές τις στιγμές. Δείχνει χαρούμενος, ευδιάθετος και φυσικά όπως ακούτε και εσείς ο κόσμος τραγουδάει. Και με την οικογένειά του, από ό,τι βλέπουμε, πρέπει να είναι σύζυγός του και το μωράκι του αυτό, έτσι. Ακριβώς. Το ζουν όλοι μαζί οικογενειακώς. Σύζυγός του και το μωράκι του. Αυτό ακριβώς. Ένας παίχτης ο οποίος έχει πολλές παραστάσεις στην καριέρα του. Έχει πάρει Champions League με τη Real Madrid, Europa League με τη Σεβίλη, έχει αγωνιστεί σε Villarreal, Βαλένθια, Εθνική Ρωσίας. Μην ξεχνάμε και το Μουντιάλ του 18 που σε 5 αγώνες έβαλε 4 γκολ. Πέρσι ήταν στη Βενέτσια, στη Β' Ιταλίας, πήρε την άνοδη ομάδα. Είχε συμμετοχές, βέβαια δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση, έμεινε ελεύθερος και τώρα πήρε την απόφαση να έρθει στον Πανιώνιο και να συνδράμει και αυτός με την εμπειρία του, ώστε ο Πανιώνιος να επιστρέψει εκεί που αξίζει, στην πρώτη εθνική. Πολύ μεγάλες στιγμές, όντως και για τους φίλους του Πανιωνίου. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζεύτηκαν τόσοι στο αεροδρόμιο, γιατί πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως χορεύει και ο ίδιος τώρα. Ναι. Χορεύει και ο ίδιος, το ζει. Είναι μια μεταγραφή. Αν μιλάγαμε με άλλα δεδομένα, ακόμα και επίπεδου αλφαεθνικής ο Τσερίσεφ. Σίγουρα. Το θέμα βέβαια είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν έχει θέματα τραυματισμών. Προφανώς θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις πρώτα, έτσι. Αλλά από τον Πανιώνιο έχω την εντύπωση ότι εδώ και μέρες το έχουν δώσει ως επίσημο.